Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε έχω μια ξεχωριστή καλεσμένη. Απόψε στην παρέα μας είναι η Μαρία Απατζίδη, μία νεαρή γυναίκα, εργαζόμενη νεαρή γυναίκα, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια υπηρετεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλεύτρια. Και είναι μόλις 33 χρονών. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με τη Μαρία γνωριστήκαμε διαδικτυακά πριν κανένα εξάμηνο περίπου. Δεν γνώριζα την ύπαρξή της, μη με παρεξηγήσεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ποιος. Όπως πολλοί από εσάς, επικοινώνησε μαζί μου μέσω των κοινωνικών δικτύων για να μου εκφράσει την ευχαρίστηση της για τα βίντεο που παρακολουθεί, να μου πει ένα γεια, γίνει μια αφορμή να γνωριστούμε και έκτοτε μιλούμε. Αν δεν κάνω λάθος, μια ξαδέλφη σου σύστησε τα βίντεο, Μαρία. Ακριβώς, γιατί είναι μεγάλη θαυμάστριά σου και μου λέει, άκουσέ με, θα ξεκινήσει να κοιτάς τη Θέκλα. Λέω, για πες μου, μου στέλνει το πρώτο βίντεο και μετά από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι από μόνη μου κόλλησα. Λέω, δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάω, αφού ήμουν τόσο κουρασμένη και λέω, έστω θα δω το πρώτο 20 λεπτό. Μπορούμε να πούμε το όνομα της ξαδέρφης σου? Ναι, είναι η Μαρία. Ένα shout-out στη Μαρία, λοιπόν. Ευχαριστούμε, Μαρία, που έφερε τη Μαρία στην παρέα μας και νομίζω ότι περισσότεροι έτσι έχουμε έρθει σε αυτό το κανάλι. Ο ένας λέει στον άλλον, είδα ένα βίντεο και σκέφτομαι μια συζήτηση που κάναμε προχθές, παρακολούθησε τον κλπ. Και με τη Μαρία κάναμε διάφορες συζητήσεις έτσι, ιδιαίτερες. Πολύ αραιά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια βουλεύτρια έχει χίλια πράγματα να κάνει, όπως και εγώ επίσης μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Όμως, πριν μερικές μέρες, έπιασε το μάτι μου μια ανάρτηση της Μαρίας, την οποία έβαλα καρδιά. Ήταν μια ανάρτηση που αν υπήρχε στο κανάλι μας, θα είχε μπροστά το hashtag ξεμπρόστιασμα. Αυτό θα έλεγε η ανάρτηση αυτή. Hashtag ξεμπρόστιασμα. Στο κανάλι Μαρία τον τελευταίο καιρό στην κοινότητα ποστάρω διάφορα σχόλια από ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί από την κοινότητα, τα οποία είναι τοξικά και κακοποιητικά σχόλια. Σβήνω το όνομά τους όπως έκανες και εσύ, δεν φαινόταν το όνομα του ανθρώπου που σου έστειλε εκείνο το περιεχόμενο. Σβήνω το όνομά τους, ποστάρω τα σχόλια και γράφω τη γνώμη μου για ποιο λόγο αυτό το σχόλιο ήταν τοξικό, κακοποιητικό και για ποιο λόγο έχει μπει σε απόκρυψη το προφίλ που έκανε εκείνο το σχόλιο. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση hashtag ξεμπρόστιασμα η Μαρία Απατζίδη, στην οποία ξεμπρόστιαζε στην ουσία έναν άγνωστο άνθρωπο, ο οποίος πριν αρκετό καιρό της έστειλε ένα μήνυμα «Γεια σου μωράκι», από το πουθενά δηλαδή ένας άγνωστος χωρίς να έχει καμία γνωριμία μαζί της, καμία οικειότητα, την αποκάλεσε μωράκι, το οποίο ήταν εξαιρετικά σεξιστικό. Για οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε, να τη στείλει μήνυμα «Γεια σου μωράκι», δεν λέμε μωράκι τον κάθε άγνωστο. Η Μαρία, όπως κάνουμε πολλές από εμάς, δεν ασχολήθηκε καν. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να γράψει οτιδήποτε, να μπλοκάρει. Φαντάζομαι λαμβάνεις χιλιάδες μηνύματα τη μέρα κι εσύ. Και δεν τα ανοίγω σχεδόν. Ναι, οπότε σε κάποια φάση νομίζω έχεις κάνει μια παρουσίαση στην τηλεόραση για ένα θέμα οικονομικό που είχες κάνει μια εισήγηση στη Βουλή και μετά σου στέλναν διάφοροι σε σχέση με αυτό το θέμα. Έρχονταν διάφορα μηνύματα σε σχέση με ένα θέμα που είχε κάνει μια εισήγηση η Μαρία. Οπότε ανοίγοντας αυτά τα μηνύματα, ανοίγει και ένα μήνυμα που έστειλε εκ νέου αυτός ο εντός εισαγωγικών κυρίως, γιατί δεν είναι καθόλου αξιοπρεπή συμπεριφορά αυτή, και ήταν μια φωτογραφία του εαυτού του. Ήταν μια λεγόμενη dick pic, ήταν μια φωτογραφία των γεννητικών του οργάνων. Κάτι το οποίο αποτελεί προσβολή της γενετήσιας εδούς, του προσώπου το οποίο είναι παραλήπτης ενός τέτοιου μηνύματος, αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση και παραβίαση των ορίων. Και η Μαρία το έγραψε. Έσβησε το όνομα του ανθρώπου, έκανε με πιξέλιασε που λένε τη φωτογραφία να μην φαίνεται μωριό και το πόσταρες και έγραψε στη γνώμη σου ότι αυτό είναι μία ένδειξη του μισογενισμού. Της έβαλα εγώ καρδούλα της Μαρίας και μου γράφει μετά από λίγο, νομίζεις ότι έκανα καλά? Και φαντάζομαι ότι για να μου κάνεις αυτή την ερώτηση υπήρξαν άνθρωποι που σου την είπαν ή σου την έπεσαν επειδή ξεμπρόστιασες αυτή την κατάσταση. Ακριβώς αυτό συνέβη. Η κακοποιητική συμπεριφορά, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτόν τον κύκλο σιωπής, ότι εντάξει, αφού σου συνέβη,
μην το θέσεις έτσι ή στρογγύλεψε το, μην το αναβάσεις ή πες γενικά κάτι, το οποίο αν έλεγα κάτι απλά και έλεγα ότι υπάρχει μισογυνισμός, πατριαρχία, σεξισμός, κάτι το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν θα καταλάβαινε καλά τι λέω και γιατί το λέω. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό που πείραξε περισσότερο, ότι πώς ένας άνθρωπος που είναι γυναίκα, που έχει αυτό το αξίωμα, την ιδιότητα, κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο να γίνεται. Δηλαδή, να μιλήσει ξεκάθαρα, να πει έξω από τα δόντια ότι αυτό είναι σεξιστικό, είναι κακοποιητική συμπεριφορά, είναι παρενόχληση. Κάτι άλλο δεν μπορώ να προσθέσω σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό δεν είναι ότι συμβαίνει σε μένα γιατί είμαι κάτι το ιδιαίτερο, συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο όταν δεν είσαι στο δημόσιο διάλογο, να είσαι σε μια περιοχή, ας πούμε, και ο κόσμος που ξέρεις που είναι 5, 10, 15 άνθρωποι, να μην σε αντιμετωπίσουν περίεργα. Κάτι το οποίο το βίωσα εγώ, θα το βιώσει ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να τα βάλει με θεούς και δαίμονες, ας πούμε, σε ένα δικό του κύκλο και να αναβάσει κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα μια κατάσταση η οποία απλά πρέπει να διονύζεται και εσείς μην μιλήσετε, μην μπείτε στη διαδικασία να τοποθετηθείτε, γιατί αυτό κάνει κακό. Ή θα πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος για σένα. Αυτό είναι μόνιμο, Θέκλα μου, θέλω να σου τονίσω. Δεν θα μιλήσεις εσύ πρώτη, ας πούμε, αν ανήκεις σε ένα αξίωμα συγκεκριμένο, για κάτι το οποίο μπορεί να έχεις βιώσει, είτε παιδί, είτε έφηβη, είτε οτιδήποτε. Θα πρέπει να έχεις μια κρυστάλλινη εικόνα. Να είσαι κυριλέ και καλά. Κυριλέ. Πολύ. Να έχουν συμβεί μόνο θετικά πράγματα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να έχεις εμπειρία, ας πούμε, από εργασία. Δεν μπορεί να έχεις εμπειρία κακή από το οτιδήποτε, ας πούμε, λοιπόν, συμβαίνει στην καθημερινή γυναίκα εκεί έξω. Οπότε δεν πρέπει να μιλάς. Πρέπει να έχεις απλά αυτό το χαρούμενο κορίτσι που όλοι θέλουν να του μοιάσουν. Κάτι που δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο. Λοιπόν, θα σε σταματήσω λίγο και θα πω το εξής, ότι συμφωνείς μαζί μου, φαντάζομαι, ότι αν δύο άνθρωποι έχουν μια μεταξύ τους σχέση και έχουν μια μεταξύ τους συμφωνία μεταξύ συνενούντων ενηλίκων, μπορούν κάλλιστα να ανταλλάξουν φωτογραφίες, αλλά στέλνεις τη φωτογραφία επειδή σου ζητήθηκε. Εντάξει, η παρενόχληση έχει να κάνει με το ότι χωρίς να σου ζητήθει η φωτογραφία, χωρίς να υπάρχει οικειότητα, στέλνεις μια φωτογραφία του γυμνού σου σώματος. Με τον ίδιο τρόπο που το σεξ είναι κάτι υπέροχο και είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι, μια καταπληκτική δραστηριότητα μεταξύ ανθρώπων που θέλουν και οι δύο να το κάνουν, όταν όμως ο ένας από τους δύο δεν θέλει και ο άλλος το κάνει με το ζόρι, τότε αποτελεί βιασμό. Το να στείλει κάποιος μια φωτογραφία γυμνή των δικών του γεννητικών οργάνων στον άλλον απρόσκλητα, αποτελεί μια μορφή συναισθηματικού ψυχικού βιασμού στην ουσία. Φαντάζομαι ότι έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι νόμοι όσον αφορά στην τιμωρία τέτοιων περιστατικών. Το έχεις στο μυαλό σου, δεν είναι? Ναι, βεβαίως και το έχω και θα ήθελα, γιατί οι εξουσίες χωρίζονται, υπάρχει εκτελεστική εξουσία, δηλαδή πρέπει να είσαι στην κυβέρνηση για να μπορείς να νομοθετήσεις. Μπορείς βεβαίως να συμβάλλεις και από ως βουλευτής, ως κοινοβουλευτικό κόμμα με προτάσεις νόμου, αλλά δεν μπορεί να δώσεις εσύ το τελικό ok. Α, δεν γίνεται? Όχι, όχι. Είναι έτσι το κοινοβουλευτικό σύστημα. Έχετε άλλο σύστημα εσείς. Εμείς έχουμε άλλο σύστημα, ναι. Ναι. Εδώ έτσι συμβαίνει. Η πλειοψηφία. Ψηφίζεται όμως οι βουλευτές του κοινοβούλιο υπέρ ή εναντίον μιας νέας νομοθεσίας, νομολογίας, τροπολογίας κτλ. Εδώ έτσι απλώς για το αρχείο να πούμε ότι έχεις εκλεγεί βουλεύτρια Ανατολικής Αττικής. Καλά το λέω? Σωστά, σωστά. Βουλεύτρια Ανατολικής Αττικής με τον συνδυασμό Μέρα 25. Και ότι μπήκε στο ελληνικό κοινοβούλιο ούσα μόλις 29 χρόνων. Και ότι είσαι ένα κορίτσι το οποίο ανήκει ουσιαστικά ξεκάθαρα στην εργατική τάξη, είσαι ομογενής,
Είσαι Ελληνοπόντια. Γεννήθηκε στο Καζακστάν, στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στα 3 σου χρόνια μετακόμισε στην Ελλάδα. Δούλευες και σπούδαζες. Αυτό το εκτιμώ ιδιαιτέρως, γιατί συζητούσαμε λίγο προηγουμένως. Μου έλεγες ότι σπούδασες διοίκηση επιχειρήσεων στο ΤΕΙ στη Χαλκίδα και μου έλεγες ότι παράλληλα δούλευα από την πρώτη στιγμή που τελείωσα το σχολείο και δούλευε και η μητέρα μου και δούλευε και ο πατέρας μου και δούλευε και ο παππούς μου και ότι ήμασταν μια οικογένεια που εργαζόμασταν. Γιατί σου λέω πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική και μου λες με πείραξε πάρα πολύ η κρίση. Γιατί μέχρι τότε ήξερα ότι αν είσαι ένας εργατικός άνθρωπος που δουλεύεις υπεύθυνα και έντιμα, δεν θα γίνεις πλούσιος, δεν θα διαπρέψεις, αλλά θα έχεις μια φυσιολογική ζωή. Και μου είπες πόσο πολύ σε ενόχλησε, πόσο πολύ σε αναστάτωσε το γεγονός ότι η κρίση που ήρθε στην Ελλάδα από το 2008 και μετά κατέστησε αδύνατο για τους ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά και εντιμότητα να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισες να εμπλακείς με την πολιτική. Εγώ χαίρομαι που σε βρήκα. Και λυπάμαι που δεν ψηφίζω στην Ελλάδα και που δεν ψηφίζω στη δική σου εκλογική περιφέρεια, γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μέσα στο κοινοβούλιο και στο ελληνικό και στο κυπριακό κοινοβούλιο, χρειαζόμαστε ανθρώπους νέους, καθαρά μυαλά, ανεξαρτήτως με ποιο κομματικό συνδυασμό κατεβαίνουν. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, ενώ δεν έχω καμία συμπάθεια ή αντιπάθεια. Θεωρώ ότι όλοι οι χώροι έχουν την ιστορία τους, την ιδεολογία τους κλπ. Αλλά θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, που ως εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος του λαού μπαίνει μέσα στο κοινοβούλιο, όσο καλύτερος άνθρωπος είναι, όσο πιο καθαρός άνθρωπος είναι, όσο πιο έντιμος και ολόκληρος άνθρωπος είναι, όσο πιο ψυχοεκπαιδευμένος άνθρωπος είναι, αν θέλετε, μπορεί να κάνει διαφορά. Και σε ρωτούσα προηγουμένως, σε κάποια φάση είχαμε λίγο θέμα με το ίντερνετ και διακόπηκε η σύνδεσή μας και επανασυνδεθήκαμε. Σε ρωτούσα για το αν έχεις στο μυαλό σου κάποια στιγμή το να βοηθήσεις ή να συμβάλλεις με τον τρόπο σου στο να αλλάξει η νομοθεσία όσον αφορά στην τιμωρία τέτοιων άσεμενων επιθέσεων. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από παλαιότερα, διότι έχει βγει ένα κίνημα, MeToo. Έχει ποινικοποιηθεί, ας πούμε, ένα προϊόν τεχνολογίας αυτή τη στιγμή με την πορνογραφία, δηλαδή χωρίς να επιτρέπεις σε κάποιον πρώην σύντροφό σου να αναβάσει βίντεο δικό σας, να συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι ιδιαίτερα κακοποιητικό σε πάρα πολλές γυναίκες, ναι. Σε όλο τον κόσμο έχει συμβεί. Ναι. Ναι. Υπάρχουν βελτιώσεις με κάποια τηλέφωνα που μπορούμε να πάρουμε, με κάποια εφαρμογή. Αυτά έχουν συμβεί σε αυτή την ουσιαστικά κοινοβουλευτική θητεία. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, εννοείται ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ζητήματα και για τους όρους που θα πρέπει να μπουν στο ποινικό κώδικα, όπως είναι η γυναικοκτονία, επειδή είναι ένα έγκλημα το οποίο υφίσταται κάποια, λόγω του φύλου, λόγω της αδυναμίας. Και επειδή έχω παρακολουθήσει ότι και εσύ το έχεις τρέξει το ζήτημα, ειδικά με την και πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, τοξικότητες, αυτός είναι και ένας ψυχολογικός παράγοντας. Από εδώ και πέρα, ας πούμε, θα πρέπει σε κάποια υπόθεση να υπάρχει ένας ψυχολόγος. Είναι κάποιες βελτιώσεις, αλλά το πρόβλημα πού είναι. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως σε μια συνάντηση που είχαμε. Ότι οι περισσότερες, ενώ πάνε να καταγγείλουν τον θήτη, ειδικά σε χωριά, σε νησιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο πρώτον να μην γνωρίζεσαι μέσα σε ένα κλειστό κύκλο, ας πούμε, ανθρώπων, τον άντρα σου, να μην σε ξέρουν ποια είσαι προσωπικά, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά εκεί σου λένε, εντάξει, μια φορά ήτανε, συγχώρεσέ τώρα. Δεν θα το ξανακάνει. Και εκεί υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, διότι το θύμα στην πραγματικότητα δεν μπορεί να έχει μια δομή. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και αυτό έχει να κάνει και με ουσιαστικά με την κρίση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί να δώσει μια ανάσα αναπνοής, δηλαδή να υπάρχει μια βελτίωση ουσιαστική για αυτά τα θύματα. Δηλαδή, να πάω να το καταγγείλω και να μείνει στο αυτόφορο, ο οποίος θα κρύβεται εκείνη τη στιγμή, δεν μου λέει κάτι, όταν εγώ δεν έχω που να πάω και στο τέλος θα πρέπει να γυρίσω πίσω και, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει γίνει το καλοκαίρι αυτό,
Η γυναίκα έχει καταγγείλει πάρα πολλές φορές στη Ρόδο τον σύζυγο και έλεγε ότι δεν μπορώ άλλο, η προστασία δεν υπήρχε ουσιαστική, υπήρχε μια συγκάλυψη και τελικά το θύμα υπήρξε γυναικοκτονία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Μαρία μου, είπες προηγουμένως για μια εφαρμογή. Υπάρχει κάποια εφαρμογή την οποία μπορούν οι γυναίκες να χρησιμοποιούν? Πες μας λίγο την πληροφορία για αυτήν την εφαρμογή. Υπάρχει μια εφαρμογή που την καταβάζουμε. Είναι εγχειρίδιο για την έμφυλη βία, που λέει τα τηλέφωνα, ποια είναι η διαδικασία, ότι υπάρχει πλέον μια ένωση δικαστών που εκπαιδεύεται ειδικά, ότι υπάρχουν πλέον αστυνομικοί για αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ λίγοι βέβαια, δεν έχω πρόχειρα τον αριθμό, να σας το πω. Αλλά έχει βελτιωθεί, γιατί τι έχουμε δει, τι έχουμε συναντήσει. Από τότε, αυτό βέβαια δεν θέλω να μπω στο ρόλο σου, γιατί θεωρώ ότι είσαι πολύ καλή. Ναι, ψάχνω τώρα να δω αν μπορώ να βρω την εφαρμογή. Τι όνομα έχει εφαρμογή? Μπορώ να σου τη στείλω και εδώ στο... Ναι, ναι, να μου τη στείλεις μετά, ναι, για να βάλουμε την εφαρμογή στην περιγραφή του βίντεο. Mm-hmm. Ούτως ώστε αν κάποιες γυναίκες θέλουν να μπουν να την διαβάσουν, να την κατεβάσουν, να υποφεληθούν αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Εγώ μέχρι τώρα αυτό που λέω για την Ελλάδα είναι η γραμμή 15900. Ναι, 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 αυτή είναι. Είναι η εθνική γραμμή για τη βία και την προστασία, ναι, από την ενδοοικογενειακή βία. Όμως αυτό που μας είπες τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές και δομές σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά δεν υπάρχει και κατάλληλη κουλτούρα και το κατάλληλος τρόπος σκέψης στην κοινωνία, που ελπίζουμε μέσα από αυτό το βίντεο να βοηθήσουμε στο να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα και αυτός ο τρόπος σκέψης που έχει να κάνει με την αγάπη και την αποδοχή όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτως κινητικότητας και ούτω καθεξής. Δηλαδή το να αγαπάμε και να σεβόμαστε και να έχει το χώρο του ο κάθε άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία χωρίς να υπόκειται σε δυσμενή μεταχείριση επειδή ανήκει σε κάποια ευάλωτη ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο. Ένα από τα ζητήματα είναι και το θέμα του ηλικισμού, για παράδειγμα, ότι αν είσαι πιο μεγάλος από μια αλφα ηλικία θεωρείς ότι έχεις παλιώσει, αν είσαι πολύ νεαρός εσύ πρέπει να έχεις βιώσει αυτό τον ηλικισμό, ότι ήσουν πολύ νεαρή βουλεύτρια, άρα να ένιωθες, δεν ξέρω αν συνέβη κάτι τέτοιο, να νιώθεις ότι δεν σε υπολόγιζαν τόσο πολύ λόγω ηλικίας και φίλου. Συνέβη και λόγω του φίλου. Πιστεύω. Δηλαδή, ένας άντρας βουλευτής δεν θα ακούσει ποτέ σε συνέντευξη από δημοσιογράφο. Είναι πολύ καλή κοπέλα, δεν ξέρω τις απόψεις της. Θα πει κάποιος, αν τελικά όντως δεν γνωρίζει κάποιες θέσεις που μπορεί να έχει ένα κόμμα, που οφείλεις να ξέρεις, θεωρώ, όταν είσαι δημοσιογράφος, θα πει δεν γνωρίζω τον βουλευτή. Δεν θα πει ποτέ δεν γνωρίζω το αγοράκι, ας πούμε. Νομίζω πως έτσι είπα για σένα, είναι πολύ καλή κοπελίτσα, αλλά δεν γνωρίζω τις απόψεις της. Ναι, 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 ναι. Αυτό, ας πούμε, έχει μια σεξιστική, ας πούμε, διάθεση. Βεβαίως έχει, και ίσως θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να διαβάσουν το βιβλίο που λέει τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά πάνε παντού. Που είναι το βιβλίο μιας Γερμανίδας συγγραφέως που προσπαθεί να στυλιτεύσει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο του καλού κοριτσιού, που όταν είσαι καλό κορίτσι δεν θα ξεμπροστιάσεις τους θήτες σου, δεν θα μιλήσεις για την οποιαδήποτε κακοποίηση υφίστασε, δεν θα μιλήσεις για το σεξισμό και το μισογυνισμό που υφίστασε, δεν θα ξεμπροστιάσεις οτιδήποτε κακό κείμενο επειδή είσαι καλό κορίτσι και θα έχεις έτσι εκεί πέρα μια καλή βιτρίνα και από πίσω από την καλή βιτρίνα μπορεί να αργοπεθαίνεις ή να πεθάνεις και πολύ γρήγορα λόγω της έμφυλης βίας που δέχεσαι, που δεν σε προστατεύει κανένας από αυτή. Να δώσουμε λίγο ένα ορισμό της έμφυλης βίας. Έμφυλη βία είναι οποιαδήποτε βία ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική και ούτω καθεξής υφίσταται ένα πρόσωπο λόγω του φίλου του ή λόγω του ερωτικού του προσανατολισμού. Νομίζω έχει προστεθεί και αυτό στην έμφυλη βία, δεν είναι? Ακριβώς. Okay. Έχει στείλει η Μαρία, βρήκε και μας έστειλε την... θα το βάλουμε μετά. Το δικό της έπτυξη ουσιαστικά, ναι, για την έμφυλη βία. Ναι. Να το διαβάσουμε. Το διαβάσουμε. Α, είναι οδηγός τσέπης για την έμφυλη βία. Α, μάλιστα, είναι η εφαρμογή αυτή. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν να καταβάσουν. Okay, the healing tree. Οδηγός τσέπης για την έμφυλη βία. Ευχαριστούμε.
Λέει, βρείτε παρακάτω τον οδηγό τσέπης για την έμφυλη βία, GBV Pocket Guide, μια ψηφιακή εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για τον ορθό τρόπο αλληλεπίδρασης με άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία. Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες ενημερώνονται για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό βίας και να καταγγείλουν υπόθεση ενδοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης κακοποίησης. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες για το δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, που υποστηρίζει σε όλη την επικράτεια γυναίκες θύματα βίας ή πολλαπλών διακρίσεων και τα ανήλικα παιδιά τους. Την προσαρμογή της εφαρμογής στην ελληνική γλώσσα ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα. Και έχει εκεί πέρα ένα link που μπορεί να βρει κάποιος στον οδηγό. Αυτό το link θα το βάλουμε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Σε ευχαριστούμε, Μαρία μου, που μας το έστειλες. Και θα πρέπει ανεξάρτητα από κόμματα, όπως είπες και εσύ, και ιδεολογίες, κάποια πράγματα να είναι βασικά. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε πλέον τις γυναίκες στην ισότητα των φύλων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θέλουμε οι άντρες να γίνουν χειρότεροι από μας. Θέλουμε απλά εμείς να είμαστε καλύτερες και ισάξιες με εκείνους. Δηλαδή, να βλέπεις έναν άντρα CEO σε μια εταιρεία και να βλέπεις και την ίδια ποσόστοση σε γυναίκες. Μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα, που τον ξέρω και πάρα πολύ καλά. Κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ή θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ικανή σε κάτι, δηλαδή σε σπουδές και αυτά, παραπάνω ίσως και από έναν άντρα. Αυτές είναι διακρίσεις και για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά και για την γυναίκα. Αυτό θα πρέπει να είναι και σε ένα πλαίσιο το οποίο θέλοντας και εμείς, είτε για τις βουλευτικές εκλογές μιλάμε, είτε μιλάμε σε κυβερνητικό επιτελείο, να μην έχεις μόνο 5 γυναίκες στις 60, στους 60 ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα και να λέμε ότι ακόμα... Πόσες γυναίκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που μιλάμε? Ακόμη δεν έχει διαλυθεί η Βουλή. Το 20%. Το 20% γύρω στις 58 γυναίκες. 58 από τους 300 δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, έχει υπάρξει κάποια βελτίωση, κάποια πρόοδος μικρή υπήρξε σε σχέση με πριν? Έχει υπάρξει, αλλά νομίζω ότι για να είμαστε ικανοποιημένες και ικανοποιημένοι όλοι και να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό σημείο, θα πρέπει να είμαστε μισές. Δηλαδή, άρα αυτό πώς γίνεται? Δεν γίνεται μαγικά. Θα πρέπει να βάλουμε περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Δεν μπορεί να έχουμε, ας πούμε, έχουμε 12 άτομα στην Ανατολική Αττική. Γιατί τόσους βγάζει ως βουλευτές από όλα τα κόμματα. Οι 6 πρέπει να είναι γυναίκες από όλα τα στρώματα. Γιατί ουσιαστικά ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει αν θέλει να βάλει κάποιον από την εργατική τάξη, κάποιον με ένα επιστημονικό πεδίο, γυναίκα, κάποιον ο οποίος είναι πολύ γνωστός από την προηγούμενη εργασία του, ηθοποιός. Αυτό είναι κάτι το οποίο, γι' αυτό έχουμε τη λαϊκή κυριαρχία. Θεωρείς ότι ο κόσμος δεν βρίσκει επιλογές στα ψηφοδέλτια? Δηλαδή παίρνει ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο έχει πολύ λιγότερους άνδρες, πολύ λιγότερες γυναίκες υποψήφιες βουλεύτριες παρά άνδρες υποψήφιους βουλευτές. Ναι. Και δεν θα ρωτήσω, αλλά μπορώ να υποθέσω ότι τέτοιες μάχες δίνονται και μέσα στα ίδια τα κόμματα. Ναι, γιατί πρώτα εμείς πρέπει, όσες είμαστε στα κόμματα, να πούμε ότι εγώ θα ήθελα περισσότερες γυναίκες στο ψηφοδέλτιο και ναι, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσω και την επόμενη Βουλή δεν θα έχουμε 60, θα έχουμε 100. Και στη μεθεπόμενη θα αυξηθούν. Μόνο με έναν τρόπο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι πέρα από το ότι τα ίδια τα κόμματα, τα οποιαδήποτε κόμματα, γιατί θες λέω με τη Μαρία αυτή τη στιγμή συνομιλάμε σαν ένα νεαρό κορίτσι αξιοζήλευτο και σε καμαρώνω εγώ, που έχει τα... Έχει τα κότσια και έχει το θάρρος να έχει την προσωπική της γνώμη και να έχει την προσωπική της ταυτότητα με όλα τα κόστη
που σημαίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, γιατί όλοι οι άνθρωποι, σε όποιον τομέα και αν είσαι, σε όποιο χώρο και αν είσαι, αν είσαι αυθεντικός, έχεις κόστος μετά. Μαρία μου, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες κοινωνιολογικές αλλαγές και μεγαλύτερες αλλαγές μέσα μας εσωτερικά όλων, ώστε να φτάσουν στο σημείο, ώστε να υπάρχουν και τόσες πολλές γυναίκες διαθέσιμες να παλέψουν οι ίδιες ουσιαστικά για να ασχοληθούν με τα κοινά. Δηλαδή υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες οι οποίες από μόνες τους προσφέρονται να ασχοληθούν με τα κοινά παρά ότι άντρες. Ναι, γιατί δεν τις παροτρύνουν. Αναλογικά. Δεν τις παροτρύνουν, γιατί θεωρούν ότι, κοίταξε να δεις, επειδή μεγαλώνουν τα κορίτσια με την νοοτροπία να είσαι ένα καλό κορίτσι, ναι. Τελειώσει το σχολείο, να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να βρει μια δουλειά, μια δουλίτσα, έναν άντρα, να κάνει μια οικογενειούλα, να κάνει παιδάκια και τελείωσε. Αυτό είναι ο σκοπό τη ζωή σου. Και εμένα αυτό μου λένε, κοίταξε. Είναι πολύ καλή η ενασχόλησή σου με τα κοινά, αλλά καλό είναι να κάνει οικογένεια. Καλό είναι να μπει σε μια διαδικασία κι άλλη. Καλό είναι να κάνει παιδιά. Δεν πρέπει να μείνει μόνο σε αυτό. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα στη ζωή σου, δεν είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το πώς τα ακούς αυτά εσύ, πώς τα ακούς. Εγώ πλέον δεν τα ακούω, η αλήθεια είναι. Γιατί έχω καταφέρει να αντιστέκομαι στην πατριαρχία και να λέω μέσα μου, αν ήμουν 33 χρονών και ήμουν άντρας, θα μου το λέγανε ποτέ? Θα μου λέγανε είναι καιρός να κάνεις παιδιά? Θα μου λέγανε είναι καιρός, ας πούμε, να αφήσεις την ενασχόλησή σου με τα κοινά, να ασχοληθείς λίγο με την προσωπική σου ζωή? Νομίζω πως όχι. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι ακόμα έχουμε βαθιά κατάλοιπα πατριαρχίας, ότι για ποιο λόγο να είσαι γυναίκα και να ασχολείσαι με κάτι τόσο σοβαρό? Σε διακόπτω πάλι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Θεωρείς ότι πρέπει οι γυναίκες όλες οπωσδήποτε να κάνουμε παιδιά? Ότι μια γυναίκα αν δεν κάνει παιδιά δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος? Όχι, δεν το θεωρώ αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύεις, ε? Το φοβάσαι αυτό το πράγμα, ότι ρε παιδί μου, μήπως αν συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο που ζω τη ζωή μου, βάζοντας προτεραιότητα την κλίση μου, το κάλεσμά μου για να βοηθήσω με τα κοινά και να εργαστώ στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον χώρο της πολιτικής κλπ. Μήπως έρθει κάποια στιγμή που θα μετανιώσω που δεν έκανα παιδιά νωρίτερα? Θεωρώ καταρχάς ότι κοινωνικά υπάρχει μια εξέλιξη και σε άλλους παράγοντες, σε επιστημονικό πεδίο. Οπότε αν θέλει μια γυναίκα να κάνει και παιδιά και το έχει ανάγκη για τον εαυτό της, μπορεί να το κάνει. Δεν είναι όπως παλαιότερα που δεν υπήρχαν τα μέσα, ήταν μεγάλα τα κόστη. Οπότε αν το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, μπορεί να τα καταφέρει και μόνη της, αν το επιθυμεί. Πάντως οι μελέτες δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι σε ηλικία μία μητέρα, τόσο πιο μητρική είναι. Τόσο ναι. Πιο ενσυνείδητη μητέρα είναι. Και μάλιστα υπάρχουν και μελέτες από τον καιρό που πήγαινα εγώ πανεπιστήμιο, σκέψου 30 χρόνια πριν, που έλεγαν ότι όσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία της μητέρας, τόσο πιο ψηλός ο δείκτης νοημοσύνης των παιδιών που γεννάει. Γιατί λέει, γιατί λέει παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα που έχει μια γυναίκα όταν αποφασίζει να κυοφορήσει και να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Εγώ αυτό θα ήθελα να πω, ότι θα κάνω παιδί, θα κάνω οικογένεια μόνο αν το επιθυμώ εγώ, μέσα και από τα δικά σου βίντεο, μόνο αν όντως εκείνη τη στιγμή έχω ανάγκη. Όχι επειδή ο μπαμπάς μου... Μόνο αν το θέλεις εσύ, μόνο αν είναι μια δική σου επιθυμία, επειδή είναι ένα δικό σου γούστο. Λες, ας πούμε τώρα, με έχει... Έχω την επιθυμία την έντονη να κάνω παιδί με αυτόν τον άνθρωπο, για παράδειγμα. Τι γνώμη έχεις για τις γυναίκες που κάνουν παιδιά μόνες τους? Τέλεια. Είναι πάρα πολύ δυνατές. Εγώ το θεωρώ μια καταπληκτική εξέλιξη της κοινωνίας αυτή και της επιστήμης. Δηλαδή το γεγονός ότι για όσες γυναίκες το επιλέγουν, φυσικά εγώ ως παλέμαχος μονογονιός θα πω ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα να μεγαλώσει παιδιά μόνος σου, εξαιρετικά δύσκολο πράγμα. Αλλά αν μια γυναίκα έχει την επιθυμία και έχει και την όρεξη και έχει και τη διάθεση να τραβήξει την ταλαιπωρία του να είναι μονογονιός συνειδητά, είναι καταπληκτικό που υπάρχει η δυνατότητα στην εποχή μας να γίνει αυτό, ενώ παλιότερα δεν υπήρχε. Και είναι και νομοθετημένο, δεν είναι έτσι? Σωστά, σωστά. Και πλέον κάθε γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα, ενώ οργανικό
σε θέμα ηλικίας να πάει να τεκνοποιήσει. Αυτό είναι θετικό. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να το κάνει κάποιος, όπως είπα προηγουμένως, επειδή είναι μια αντίληψη που έχει για τον εαυτό του και για την πορεία της ζωής του, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου από τις γύρω του ή από το περιβάλλον. Γιατί πολλές φορές, βλέπουμε ότι το περιβάλλον μας καταπιέζει, μας λέει «εσύ θα μείνεις στο ράφι». Mm. Εσύ ασχολείσαι πολύ με την δουλειά σου. Εσύ πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Εντάξει, καλές σπουδές, καλή η εξέλιξή σου στο εργασιακό σου ή στο κοινωνικό, στο πολιτικό σου περιβάλλον. Αλλά τι έχεις να μας πεις, είσαι ολοκληρωμένη? Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ και υπάρχει ένας μισογενισμός, αν μου επιτρέπεις, Τέκλα, από τις γυναίκες. Σου επιτρέπω. Ναι. Δηλαδή, ο λεγόμενος εσωτερικευμένος μισογενισμός. Αυτό. Ο υποχθόνιος φθόνος. Γιατί να πετύχει αυτή? Γιατί αυτή να είναι βουλεύτρια? Να μην είναι, αφού δεν είμαι εγώ, να μην είναι ούτε αυτή. Γιατί αυτή να είναι επιτυχημένη στον τομέα της? Γιατί να έχει, ξέρω εγώ, αυτό το αλφα πράγμα που θα ήθελα να έχω εγώ, να μην το έχει ούτε αυτή, για να μην το έχω ούτε εγώ? Πώς την κατσίκα του γείτονα που λέμε. Ακριβώς. Και υπάρχει αυτό το... Γιατί αυτή... Ας πούμε, έχω ακούσει περίπτωση και τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μου έκανε ιδιαίτερα κακή εντύπωση. Γιατί βάφεται τόσο πολύ η τάδε, αφού έχει άντρα και παιδιά? Γιατί δεν έχει πρόβλημα ο άντρας της? Δηλαδή, από τη στιγμή που αντρεύτηκες και έχεις παιδιά, δεν έχεις δικαίωμα να είσαι περιποιημένη, δεν έχεις δικαίωμα... Ή ότι βάφεσαι για να τη λήξεις έναν άντρα. Ακριβώς. Να παγιδεύσεις έναν άντρα, όχι ότι βάφεις επειδή σ' αρέσει να ασχολείσαι με την εμφάνισή σου. Είναι θέμα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τις γυναίκες που βαριέμαι να βάφομαι. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια μορφή τέχνης το make-up. Και θαυμάζω γυναίκες οι οποίες έχουν και την ικανότητα και το κάνουν και γρήγορα, το κάνουν και πολύ πετυχημένα. Ενώ δεν είναι κάτι. Αλλά αυτές οι νοοτροπίες που λες είναι σαν να και λένε ότι βάφεσαι για να τη λήξεις έναν άντρα. Δεν βάφεσαι επειδή σ' αρέσει να φροντίσεις τον εαυτό σου. Και ότι δεν έχει το δικαίωμα, εγώ το πάω και ένα βήμα παρακάτω. Εγώ λέω ότι μια γυναίκα όντως μπορεί να έχει ένα σπίτι, μπορεί να έχει έναν άντρα. Ότι δεν σου ανήκει πλέον ο εαυτός σου όταν είσαι παντρεμένη, άρα πρέπει να σου δώσει άδειο ο άντρας σου θα βαφτείς. Ακριβώς. Αν τελικά μια γυναίκα, λέω εγώ τώρα και το βάζω επιτάπητος στο τραπέζι, τελικά δεν θέλει να συνεχίσει. Ενώ έχει παιδιά και οικογένεια, μπορεί να μην θέλει να συνεχίσει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν της επιτρέπεται. Αντίστροφα μάλλον, δεν θα ακούσει ποτέ για έναν άντρα, ο οποίος είναι εμφανίσιμος. Καλά, αυτός έχει τρία παιδιά και μια γυναίκα. Γιατί φοράει τα κουστούμια του και βγαίνει έξω? Ποτέ. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτά είναι που υπάρχουν και έτσι πρέπει να γίνουν και ψηλό κατανοητά. Εμείς δεν λέμε, ας πούμε, ότι οι άντρες θα πρέπει να σταματήσουν να εξελίσσονται. Δεν υπάρχει αυτή η άποψη για μένα. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να εξελίσσονται, αλλά με τον ίδιο ρυθμό, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, να έχει μια γυναίκα. Να μπορεί να είναι στο παντού, με τις ποσοστώσεις και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά στην κοινωνία να έρθει η ρήξη, ας πούμε, με αυτό το καταστημένο και να είμαστε όλοι πραγματικά γύρω μας καλά και να μην αντιστεκόμαστε, αλλά πλέον να λέμε ότι αυτό είναι αυτονόητο, ότι εγώ δεν θα κρίνω τη Θέκλα αν είναι βαμμένη, αν δεν είναι βαμμένη. Ή να την κρίνω και αν είναι άβαφτη, γιατί εγώ το δέχομαι και αυτό. Γιατί δεν βάφεσαι, γιατί δεν... Ναι, παιδιά, άμα γουστάρω θα βαφτώ, άμα δεν γουστάρω δεν θα βαφτώ. Ακριβώς. Άμα γουστάρω θα φορέσω αυτό, άμα δεν γουστάρω δεν θα το φορέσω. Δεν ανήκω σε κανέναν, ανήκω σε μένα. Αυτό, να μην μου κάνει κανένας μια επίδειξη του εαυτού του σε μένα. Έχεις παιδιά, είναι πάρα πολύ καθαιρετικό, το αποφάσισες προφανώς και επέλεξες να πορευτείς έτσι τη ζωή σου. Εγώ επιλέγω να μην κάνω παιδιά στη ζωή μου, συνειδητά. Είναι επιλογή μου και με αυτό θα πορευτώ. Αν σε ενοχλεί τόσο πολύ, απλά μπορούμε να συνεχίσουμε να μην συνυπάρχουμε. Φαντάζομαι ότι στη δικιά σας την κοινότητα είναι αρκετά έντονες οι πιέσεις, όπως είναι και στην κυπριακή κοινωνία έντονες οι πιέσεις. Ενώ δηλαδή είναι εξαιρετικά
θαραλέο, το ότι εκφράζεσαι έτσι όπως εκφράζεσαι και ερχόμενη και από εκείνη την κοινότητα. Και σε θαυμάζω διπλά για αυτό το λόγο, διπλά. Γιατί η πατριαρχία υπάρχει ακόμα και όσο και να έχει εξελιχθεί, υπάρχει, είναι ριζωμένη. Και αυτό, αυτές τις ρίζες πρέπει να τις πολεμήσουμε. Και να τις πολεμήσουμε μόνο όταν πεις το κάτι διαφορετικό, πεις την αλήθεια σου. Γιατί η αλήθεια σου είναι, θα είμαι ευτυχισμένη όταν επιλέξω εγώ να το κάνω. Μπορεί τελικά να μην είναι αυτό για μένα. Και έχω το δικαίωμα να το κάνω και αυτό. Να επιλέξω εγώ συνειδητά αν θέλω ή δεν θέλω. Όχι επειδή μου το λένε μια κοινότητα την οποία ζω και είναι όλοι έτσι, ότι θα πρέπει να ακολουθήσω και εγώ να είμαι έτσι. Μεταξύ, αγαπάς πολύ την κοινότητα σου, αγαπάς πολύ τις ρίζες σου και πολεμάς και πολύ για την κοινότητα σου μέσα στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή αυτό δεν σε απομακρύνει από την καταγωγή σου, από την κληρονομιά σου. Ίσως κάνεις αυτό το οποίο νομίζω είναι μεταμοντέρνο, να συνδυάζουμε τα καλά του παραδοσιακού παρελθόντος, να τα παίρνουμε τα καλά και να τα συνδυάζουμε με τα καλά του μοντέρνου παρόντος, αυτό είναι μια μεταμοντέρνα προσέγγιση ζωής, να αφήνουμε πίσω κάποια στοιχεία από το παρελθόν τα οποία πλέον δεν κάνουν νόημα με βάση την εξέλιξη που έχει ο άνθρωπος και η κοινωνία και να συνδυάζουμε με ένα πολύ οργανικό τρόπο παραδοσιακές αξίες, γιατί εδώ θέλω να σου πω ότι όταν είχα επιστρέψει στην Κύπρο από τις σπουδές μου το 1998 και άρχισα να εργάζομαι στην Πάφο, όπου υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα Ελληνοποντίων, γνώρισα για πρώτη φορά τον λαό σου, την κοινότητά σας και εντυπωσιάστηκα. Και έχω εξαιρετικές εμπειρίες με θεραπευόμενους, με γονείς σε ομάδες γονέων. Δηλαδή είστε άνθρωποι δουλευταράδες, είστε άνθρωποι έντιμοι, είστε άνθρωποι οι οποίοι αυτό που λέτε το εννοείτε. Δοτικοί, πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάποιος σε ποντιακό σπίτι και να μην σου κάνουν τραπέζι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν θα φύγεις. Και μαγειρεύεται και πάρα πολύ ωραία. Και μαγειρεύεται και πάρα πολύ ωραία. Μα έχει ωραίο ρόλο. Μητρικό, αγαπάω τα παιδιά μου. Αλλά κάποια πράγματα, ναι, τα βλέπουμε. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δουλέψαμε έτσι πολύ ειδικά τότε, δηλαδή. Είχα δουλέψει με αρκετές ελληνοπόντιες γυναίκες και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι είχα δουλέψει και με ελληνοπόντιους άνδρες, περισσότερο από ότι με ελληνοκύπριους άνδρες, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεπεράσουν τα στερεότυπα εκείνα τα οποία τους δυσκόλευαν να συνδεθούν ουσιαστικά με τις κόρες τους και τις γυναίκες τους. Και respect, σεβασμό. Η σκληρότητα, αυτό. Ναι. Πρέπει να είσαι σκληρός, πρέπει να είσαι ένας άντρας. Γιατί στην ουσία ο μισογυνισμός ταλαιπωρεί και τους άντρες. Και ο μισογυνισμός έχει στον αντίποδά του τον μισανδρισμό. Και η πατριαρχία επιφέρει και τον μισανδρισμό. Ο μισανδρισμός δεν είναι ακόμη ένας δόκιμος όρος, εγώ τον χρησιμοποιώ όμως. Μιλάμε για τη συνθήκη εκείνη στην οποία υπάρχει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο για αυτή η κοινωνική προκατάληψη από κάποιες γυναίκες, ότι όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια, όλοι οι άνδρες είναι παλιόπαιδα, όλοι οι άνδρες είναι έτσι. Ενώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού κτλ., οι οποίοι είτε προσπαθούν και είναι καλοί άνθρωποι, είτε επιλέγουν να είναι κακοί άνθρωποι. Δεν πρέπει το φύλο του άλλου να είναι ένα στοιχείο που να μας προκαταβάλει σε σχέση με αυτόν. Και νομίζω ότι και γι' αυτό τον λόγο ξέρω ότι κάνεις και εσύ αγώνα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να θεσπιστεί η νομοθεσία σε σχέση με τις γυναικοκτονίες. Στην Κύπρο έχει περάσει, Στην Κύπρο έχουμε προχωρήσει. Γιατί πραγματικά αυτό δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε ιδεολογικό ή οποιαδήποτε μονή. Έχει να κάνει με το να καταλάβουμε ότι αυτές οι γυναίκες χάνουν τη ζωή τους επειδή είναι γυναίκες. Επειδή είναι γυναίκες. Και επειδή ζουν σε μια κοινωνία η οποία διδάσκει τις μεν γυναίκες να μην διεκδικούν τα δικαιώματα τους και τους δε άντρες τους διδάσκει ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες από αυτούς και έχουν δικαίωμα ακόμη και πάνω στη ζωή τους. Ακριβώς. Είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό που θέλει και άλλη ερμηνεία. Μπορεί εσύ ως ψυχολόγος την έχεις, αλλά σε ένα πεδίο τέτοιο δεν ζητάει κάποιος μεγαλύτερες ποινές, αλλά να θεσπιστεί ως έγκλημα
στον ποινικό κώδικα για να μπορεί να υπάρχουν και οι βελτιώσεις που είπα προηγουμένως. Δηλαδή οι δομές, το να μην φτάνουμε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσω κάποιον, το να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, νομικοί οι οποίοι θα με συμβουλέψουν δωρεάν από το κράτος. Και όλα αυτά, εντάξει, είναι και σε μια ευρύτερη, ας πούμε, λογική, το πόσο δυνατό είναι ένα κράτος για να μπορεί να τα φέρει όλα αυτά τα στοιχεία και να τα νομοθετήσει. Δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί υπάρχουν αυτά τα κατάλοιπα. Κατάλοιπα δηλαδή ότι γιατί, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα τα ζητήματα. Αλλά αυτό, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι μετά την πανδημία, πραγματικά νομίζω το έχεις βιώσει και εσύ, θα το έχεις ακούσει σίγουρα από δικές σου ασθενείς, ότι εκεί είδαμε μια σκληρή πραγματικότητα. Γιατί τι γινόταν μέχρι τότε? Καλώς ή κακώς φεύγαν οι γυναίκες από το σπίτι, δουλεύαν, δεν βλέπαν τόσο πολύ τον σύζυγο. Εκεί όμως είδαμε ότι όταν τελικά συναντήθηκαν και ήταν πάρα πολλές οι ώρες, ότι υπήρχαν πάρα πολλές συγκρούσεις, και αυτό φαίνεται πλέον κανονικά και ξεκάθαρα από τα δηλωμένα περιστατικά. Όχι από εκείνα που τελικά δεν θα πάει ποτέ στην αστυνομία. Και από την αύξηση των διαζυγίων, αλλά και από την αύξηση των βιοπραξιών. Ναι. Αυτό ακριβώς. Οπότε εκεί πρέπει να κάνεις κάτι. Αν δεν κάνεις ως πολιτεία και αν δεν του δείξεις του εκάστοτε ο οποίος θα πάει να κάνει μια τέτοια πράξη, ότι αυτό πλέον υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο σε νομοθετικό επίπεδο, και ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές, δηλαδή το θύμα δεν μένει απλά στην καταγγελία και πηγαίνει σε αυτόφορη, ας πούμε, κατάσταση, αν τύχει και τον πιάσει σε ένα 24ωρο, αν δεν τύχει ή την επόμενη μέρα. Δεν είναι έτσι, άρα θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Άρα θεωρείς εσύ ότι χρειάζεται η νομοθεσία να ανανεωθεί, να αλλάξει η νομοθεσία και να γίνει πιο αυστηρή και πιο προστατευτική προς τα οποιαδήποτε θύματα. Ακριβώς, είτε παιδιά είτε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, και αυτό είναι στον αντιρατσιστικό νόμο, θα πρέπει να προστατευτούν και όλες αυτές οι κατηγορίες που βλέπουμε, που αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο ρατσιστικό λόγω της επιλογής της σεξουαλικότητάς τους. Αυτό λόγω του πώς έτυχε να γεννηθούν. Δεν θεωρώ την επιλογή ο ερωτισμός. Ερωτικός, ναι, προσανατολισμός. Ναι. Συνδιορθώνω. Ναι, θέλω να γίνεις μια καλή μαθήτρια του καναλιού μας και να μάθεις ότι δεν είναι επιλογή ο ερωτικός μας προσανατολισμός. Έτσι γεννιόμαστε. Είναι κάτι το οποίο γεννιόμαστε. Γεννιόμαστε έτσι και συνεχίζουμε τη ζωή μας με αυτό, και δεν θα με κρίνεις. Δεν θέλω να με κρίνεις γι' αυτό. Θέλω να με κρίνεις για όλα τα υπόλοιπα, για όλα αυτά που κάνω. Και υπάρχει μια τεράστια αλυσίδα κακοποιητικών συνθήκων από μια κοινωνία η οποία καταπιέζει τα μέλη της να είναι ετεροκανονικά, δηλαδή να παρουσιάζονται ως ετεροφιλόφιλοι ακόμη και αν έχουν γεννηθεί ομοφιλόφιλοι ή με κάποιο άλλο ερωτικό προσανατολισμό, αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν γάμους βιτρίνα, να κακοποιούνται οι ίδιοι, να κακοποιούν και άλλους μέσα σε αυτούς τους γάμους, και γίνεται ένα ολόκληρο γαϊτανάκι καταστάσεων εξαιρετικά τραυματικών και δύσκολων. Θεωρώ ότι τα θέματα ισότητας των φύλων, όπως πολύ ορθά έχεις τονίσει, πάνε χέρι-χέρι και πρέπει να αντιμετωπίζονται μαζί με τα θέματα του ρατσισμού απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετικότητα και οποιαδήποτε διαφορετικότητα στον ερωτικό προσανατολισμό. Εδώ η κυβέρνηση λειτουργεί πάρα πολλές φορές επιφανειακά σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί ακόμη και τον οδηγό να διαβάσουμε, αν καλέσει το 15900 να το καλέσω, βεβαίως είναι μια πρόοδος από το να μην υπήρχε. Αλλά από εκεί και πέρα τι θα κάνω, πού θα πάω, αν τυχόν δεν έχω τη δυνατότητα να πάω κάπου, δεν έχω την άνεση. Και είναι και ταξικό ζήτημα, κατά ψέματα, δηλαδή έχει και αυτό μια
διάσταση. Σημαντική πολιτική βέβαια. Ναι, ναι, εννοείς ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, σε μια πανσιόν, ή να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα έστω για λίγες μέρες, ή να νοικιάσουν ένα σπίτι με το μήνα, είναι καταδικασμένες να παραμένουν σε κακοποιητικά σπίτια. Και μιλάμε τώρα για μια Ελλάδα του 2023, μια Ελλάδα στην οποία ως η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι αποκαμωμένη οικονομικά, αποδεκατιασμένη η μισθή, η ανεργία στα ύψη, οι τιμές στα ύψη και τι πραγματικά να είναι κάθε πέρσι και καλύτερο. Είναι ένα θέμα αυτό. Μαρία, εσύ ως νέα γυναίκα, είπαμε είσαι 33 ετών και είσαι στη Βουλή από τα 29 σου, πώς βλέπεις το δημόσιο διάλογο γενικά με αυτά τα έμφυλα ζητήματα? Αν συγκρίνεις το πώς τον έβλεπες προτού ασχοληθείς ενεργά, γιατί από ό,τι βλέπω από τα κοινωνικά δίκτυα και από τις αναρτήσεις σου και από τις τοποθετήσεις σου στη Βουλή έχεις έτσι ένα ηχηρό λόγο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα, 4 χρόνια μετά? Υπάρχουν ακόμα ιδιαίτερες δυσκολίες στο θέμα το να μπει πρώτον μια νέα γυναίκα στη Βουλή. Είναι σημαντικό και το ηλικιακό κομμάτι. Από ποια τάξη προέρχεται, πώς θα αντιμετωπιστεί, ας πούμε, ποιες είναι οι τοποθετήσεις της σε όλα, παντός επιστητού, από ένα οικονομικό ζήτημα μέχρι το οτιδήποτε. Υπάρχουν διακρίσεις, το είπα και προηγουμένως, άλλη αντιμετώπιση έχει ένας άντρας, άλλη αντιμετώπιση. Δηλαδή, εγώ επί 10 πρέπει να αποδείξω ότι είμαι ικανή σε σχέση με έναν ηλικιακά ίδιο άντρα, είτε δικού μου κομμάτος, είτε ενός αντίπαλου. Άρα, έχουμε ακόμα δρόμο τώρα. Αν θα θέλαμε... Είναι πιο ανοιχτοί οι άνθρωποι όμως το να συζητήσουν, είναι πιο ανοιχτοί στο να ακούσουν, να καταλάβουν, να μάθουν. Ναι, δηλαδή σήμερα θα πω ένα περιστατικό. Πριν 4 χρόνια που περπατούσα τις λαϊκές για να ζητήσω την ψήφο του ελληνικού λαού, μου λέγανε κοριτσάκι μου, είσαι πολύ μικρή. Τώρα με αντιμετωπίζουν λίγο πιο καλά και... ότι ναι, βεβαίως, γιατί να μην μπει και μια γυναίκα και μια νέα κοπέλα. Οπότε νομίζω υπάρχει μια βελτίωση και υπάρχει και οι γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί ή όπως θα έλεγες εσύ έχουν ψυχοεκπαιδευτεί και μου λένε ναι, είσαι γυναίκα, θα ψηφίσω γυναίκα. Αυτό το έλεγα από παιδί, το ξέρεις, από παιδί έλεγα, είχα πει στη μάνα μου μια φορά, ρε μαμά της λέω, αφού οι γυναίκες... Μας είχαν πει τότε στο δημοτικό ότι είχε γίνει μια καταμέτρηση του πληθυσμού και ήταν οι γυναίκες 51% και οι άνδρες 49%, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και λέω, είναι περισσότερες οι γυναίκες, γιατί βγάζουν όλο άνδρες. Αν οι γυναίκες αποφάσιζαν μεταξύ τους όλες να ψηφίσουν γυναίκες, δεν θα είχε γυναίκα πρόεδρο, γυναίκες βουλεύτριες και δεν ξέρω τι άλλο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με τον εσωτερικευμένο μισογενισμό. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω τα κότσια ή δεν έχω τις δυνατότητες ή τις ικανότητες ή δεν έχω την κλίση, ρε παιδί μου, να ασχοληθώ με την πολιτική, φθονώ γιατί οι άλλοι να ασχολείται με την πολιτική και να εκλέγεται. Οπότε όταν πάω να ψηφίζω, ψηφίζω άντρες, γιατί αφού δεν μπορώ εγώ να είμαι βουλευτής, δεν είναι καμία π.χ. Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος τρόπος σκέψης. Ή επίσης κάτι άλλο πολύ γελίο είναι ότι λέει παραδοσιακά, λέει, οι γυναίκες ψήφιζαν εμφανίσιμους άντρες, λέει. Και έχω ακούσει για κάποιους παλαιούς πολιτικούς ότι λέει εκλέγονταν ξανά και ξανά λόγω εμφανίσεως. Αν είναι ποτέ δυνατόν να παίξει ρόλο η εμφάνιση, εάν κάποιος είναι, ξέρω εγώ, χολιγουντιανά όμορφος εμφανισιακά ή όχι, στο αν θα είναι καλός βουλευτής ή όχι. Τι σχέση μπορεί να έχει? Καμία απολύτως. Καμία, καμία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θα έπρεπε να έχει κάποιος για να γίνει βουλευτής, πέρα από το είναι τα θέματα αυτά που πραγματικά πιστεύει ότι αν τα φέρει στην επιφάνεια θα υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θα ανταποκριθεί είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία αυτό, αλλά ότι αγγίζει... Θεωρήσω ότι έχει σημασία να λεχθούν κάποια πράγματα, να ανοίξουν επιτέλους κάποια στόματα, να περάσουν κάποιες φωνές. Έστω και αν ακόμη δεν θα γίνουν αποδεκτά από όλους, έστω και αν ακόμη δεν συμφωνήσουν όλοι, έχει σημασία να ακούγεται και η διαφορετική φωνή. Ας πούμε το να πεις, το να μιλήσεις ότι εγώ δεν βγάζω το μήνα μου,
ή ότι ο κατώτατος μισθός είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλός, ενώ η ακρίβεια είναι τεράστια. Το να πεις ότι ναι, δώστε μου και εμένα τη δυνατότητα, αν είμαι θύμα, να μπορώ να ξεκινήσω μια καινούργια αρχή και αν έχω παιδιά, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Και σιγά σιγά η κοινωνία ακούει. Μπορεί να ακούει το ενδέκατο από αυτά που λες. Δεν έχει σημασία, αλλά εκπαιδεύεται να αρχίζει να ακούει. Ενώ αν δεν τα πεις ποτέ και δεν τα θέσεις, ειδικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πού θα τα θέσεις, πότε θα τα συζητήσουμε, πότε θα μπούμε στη διαδικασία, ας πούμε, να κάνουμε μια αλλαγή. Η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της, θα έρθει μόνο όταν πιστεύουμε και αληθινά αυτό που πιστεύουμε και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, θεωρώ όταν κάνεις μια ομιλία η οποία είναι από την καρδιά σου, είναι από τη ψυχή σου, είναι από τα βιώματά σου, ταυτίζεται μαζί σου. Όταν όμως καταλαβαίνει ότι είσαι με μια ξύλινη γλώσσα, εντελώς παλαιοκομματική, με στόχο, ας πούμε, μόνο την επανεκλογή σου, κάτι το οποίο, εντάξει, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει, δεν είναι καλό να γίνεται. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες. Πρώτα, ουσιαστικά, ένας άνθρωπος που ξέρει κάποια πράγματα, ξέρει ότι δεν τα ξέρει όλα. Άρα, μαθαίνει να ακούει. Όταν ακούς τους ανθρώπους και ακούς ποια είναι τα θέματα τους, γιατί λένε οι περισσότεροι, μα εντάξει, σας ξέρουμε και εσάς, ή και εσείς τα ίδια θα κάνετε, ή εσύ μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος, αλλά θα σε φάει το σύστημα. Δηλαδή, τότε θα πρέπει κανένας να μην κάνει τίποτα, γιατί υπάρχει εκεί έξω, ας πούμε, η αίσθηση ότι δεν μπορείς να είσαι κάτι διαφορετικό σε αυτή την σκηνή ή σε αυτόν τον χώρο. Θα πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες. Τους κανόνες όμως, εγώ ξέρω ότι τους φτιάχνουν οι άνθρωποι. Και εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε έξω, παλεύουμε, ακούμε και από εκεί και πέρα μεταφέρεις το θέμα αυτό που καίει το πολίτη. Δηλαδή καίνε τα αεροπλάνα, τα οποία έχουν πρόβλημα, τα τρένα, τι είναι αυτό, η οικονομία, είναι τα ζητήματα τα πατριαρχικά. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μια εικόνα, ήμουν παιδί και το είχα πει τότε στον εαυτό μου, όταν μεγαλώσω θα αλλάξω τον κόσμο. Γιατί είχα δει μια γυναίκα να τη χτυπάει πάρα πολύ ένας άντρας, ήταν γείτονας, και μου έκανε τόσο πολύ κακή εντύπωση στο μυαλό μου, που χαράχτηκε για πάντα, η αλήθεια είναι. Και λέω, αυτό που έγινε είναι κάτι πάρα πολύ κακό, ήμουν 6 ετών. Δηλαδή, πέθανε μια γυναίκα από το πολύ ξύλο. Είδες να τη χτυπάει και μετά πέθανε από το ξύλο, Ουσιαστικά, έπαθε πρόβλημα με το σηκώτη. Προφανώς τη χτυπούσε εκεί. Και η γυναίκα πέθανε. Αυτό, ας πούμε, εγώ το θυμάμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Και είχα πει ότι δεν θα επιτρέψω, ας πούμε, δηλαδή, μέσα στο παιδικό μου μυαλό, όταν μεγαλώσω, εγώ δεν θα δω ποτέ γυναίκα να πεθαίνει. Δηλαδή από αυτό το πράγμα. Μου έμεινε. Ήταν κάτι το οποίο έτυχε, ας πούμε, να το δω επειδή ήταν γείτονας. Κατάλαβα ότι συνέβη λόγω αυτού. Δεν ξέρω βεβαίως τι συνέβη, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Αλλά κατάλαβα ότι αυτή η γυναίκα πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ δυστυχισμένη συγχρόνως. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα η οποία δεν είχε τα μέσα για να μπορέσει να πάρει τα παιδιά της και να φύγει. Και έπρεπε να υπομένει έναν άνθρωπο πραγματικά χωρίς καμία ενσυναίσθηση προς τη γυναίκα του, με αποτέλεσμα να επέλθει αυτό το τραγικό γεγονός. Έναν αθλειότατο ουσιαστικά. Αυτό. Έναν αυτό στην παιδική μνήμη, δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν όταν μεγαλώνουμε. Θα σε ρωτούσα σε κάποια φάση, το σκέφτηκα ότι πρέπει να έχεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο μέσα σου για να μάχεσαι τόσο πολύ για αυτά τα ζητήματα της εμφύλης βίας, και τώρα που μόνη σου μας έχεις αποκαλύψει ότι αυτή η μαρτυρία που βίωσες σε εκείνη την πολύ ευαίσθητη ηλικία των 6 ετών σε σημάδεψε. Ναι. Και θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν 3, δεν είχαν καλή πορεία στη ζωή τους. Ένα από αυτά δεν υπάρχει καν, από τα ναρκωτικά. Ότι έχει φοβερές προεκτάσεις μια κακοποιητική συμπεριφορά.
η οποία δεν θα σε βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα να εξελιχθείς όπως θα εξελιχθεί κάποιος σε ένα κανονικό, φυσιολογικό, με ένα περιβάλλον αγάπης, συμπερίληψης και αποδοχής. Σεβασμού. Σεβασμού, αλληλοκτήμησης, ανθρωπισμού, αλληλεγγύης. Όλα αυτά τα συστατικά που ουσιαστικά πρέπει να υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο, αλλά θα πρέπει η κοινωνία, αν η κοινωνία, η πολιτεία, να μπορεί να τους τα δώσει με έναν τρόπο και να έχει ο καθένας την επιλογή του με γνώμονα καθαρά το κοινό συμφέρον καταρχάς. Δηλαδή είμαστε όλοι μια λυσίδα. Δεν είναι κανένας μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Όσο και να πορευόμαστε μόνοι μας ή να μην θέλουμε να κάνουμε... Οι πράξεις μου επηρεάζουν τους άλλους και οι πράξεις των άλλων επηρεάζουν εμένα. Ακριβώς. Και όπως έχεις πει και για τα τραύματα. Δηλαδή υπάρχουν τραύματα στη ζωή μας που δεν έχει να κάνει με κάποιο γεγονός που μπορεί να ξέρει έναν άνθρωπο, αλλά σε έχουν σημαδεύσει και σου δημιουργούν κάποιες πεπιθήσεις, ας πούμε. Αυτό δεν ξέρω πώς σημαίνει, αυτό θα μας το εξηγήσει καλύτερα εσύ, νομίζω. Κοίταξε, φαίνεται ότι οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα τραύματα με δύο τρόπους, όταν τους αφήσουμε από μόνος τους. Ο ένας ο τρόπος είναι αυτό το τραύμα να τους κάνει να γίνουν πιο σκληροί και να το επαναλάβουν μεγαλώνοντας, που είναι ο δρόμος της κακίας αυτός, είναι ο δρόμος της ανηθικότητας, είναι ο δρόμος που επιλέγουν οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Και ο άλλος τρόπος αυτοδιαχείρισης των τραυμάτων είναι να πεισμώσεις και να πεις ότι αυτό που βίωσα εγώ ή που βίωσαν άλλοι άνθρωποι μπροστά στα μάτια μου θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μην επαναληφθεί. Δηλαδή να γίνω ο βράχος που αλλάζει τη ροή του ποταμού. Και νομίζω ότι η δική σου περίπτωση, έτσι όπως την άκουσα τώρα, σε άκουσα, ότι γεγονότα στα οποία ήσουν μάρτυρας, σε τραυμάτισαν και έπαιξαν, τα χρησιμοποίησες με τέτοιο τρόπο ώστε να παίξουν ρόλο, ώστε να βοηθήσεις στην αποτροπή επανάληψης τέτοιου γεγονότων, παρά να γίνεις ένας άνθρωπος που θα κάνεις τη λεγόμενη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος με το να τραυματίζεις τους άλλους επειδή έχεις δει άλλους να τραυματίζουν άλλους και ούτω καθεξής. Μαρία μου, είναι πάρα πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σου, αλλά μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Αλήθεια είναι αυτό, Θέκλα μου. Λέμε ωραία πράγματα τουλάχιστον. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω το link που μου έστειλες για τον οδηγό τσέπης για την έμφυλη βία. Να βάλω και το προφίλ σου, τη σελίδα σου στο Facebook και το προφίλ σου στο Instagram. Να μου στείλεις το link και αν θέλουν οι φίλοι να σε ακολουθήσουν. Βλέπω ότι ανεβάζεις και βιντεάκια από τοποθετήσεις σου κλπ. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι και νιώθω και μια περηφάνεια για σένα που είσαι μια γυναίκα, της διπλανής πόρτας και η οποία σε τόσο νεαρή ηλικία έχει το θάρρος να αναμετρηθείς με τόσα δύσκολα στοιχεία. Εύχομαι πραγματικά να επανεκλεγείς. Στο λέω αυθεντικά. Ξέρω πως είναι ταλαιπωρία η θητεία, αλλά θέλουμε ανθρώπους σαν και σένα από όλους τους χώρους. Η συνέντευξη αυτή και η συζήτηση αυτή έγινε κάθε που... Τε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσες την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε και που μας έχεις δώσει και αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που δεν τις γνώριζα. Αρκετά πράγματα από τα οποία μας έχεις πει δεν τα γνώριζα και σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ καταρχάς για όλες τις κοπέλες που θεωρώ ότι βοηθάς, το είπα στην αρχή, θα το πω και τώρα, ότι βοηθάς πραγματικά με ένα πάτημα ενός κουμπιού γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν όλες αυτές τις δομές και όλους αυτούς τους ψυχολόγους και να εκπαιδευτούν για να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους, τους ανθρώπους που αγαπάνε. Και Ελένα, να σου πω, είμαι χαρούμενη γιατί εκεί που είχαμε 8% άνδρες και 82% γυναίκες στο κανάλι, τώρα έχουμε 13% άνδρες και 77% γυναίκες. Άρα αυξάνεται η ποσόστοση. Εμείς είμαστε το αντίθετο στο κανάλι μας. Θέλουμε να αυξηθεί η ποσόστοση των ανδρών. Να έρθουν όλο και περισσότεροι άνδρες στο κανάλι, γιατί σίγουρα αν η ψυχοεκπαίδευση
επεκταθεί και στα δύο φύλλα, αυτό θα βοηθήσει πολύ περισσότερο στην... στο να ζούμε όλοι σε ένα καθεστώς αγάπης, ισότητας, σεβασμού και εκτίμησης, που αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Να είμαστε καλό Πάσχα να έχεις. Όλοι σε αυτό το βήμα, δηλαδή να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ούτε οι άντρες να μείνουν πίσω, γιατί αν μείνουν πίσω, πώς θα καταλάβουν ποια είναι τα ζητήματα. Άρα θα πρέπει να είναι και εκείνη αρρωγή σε αυτό το έργο το οποίο και κάνεις. Και συμφέρει όλους. Η αγάπη, η ισοτιμία, ο σεβασμός συμφέρει όλους. Ακριβώς. Εάν λιγότεροι άνθρωποι ή και καθόλου άνθρωποι κακοποιούνται γύρω μας, ο κόσμος θα είναι καλύτερος και όλοι θα είμαστε καλύτερα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Μας αφορά όλους μας. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεκλά μου. Γεια.